Πλήθος τοπικών επιχειρήσεων βρίσκονται και φέτος στην καθιερωμένη πλέον γενική έκθεση «Επιχειρηματικό Πανόραμα», η οποία στεγάζεται σε καινούριο χώρο στο λιμάνι του Βόλου. Ο πρόεδρος και τα μέλη του επιμελητηρίου που συνδιοργανώνουν τη φετινή έκθεση δηλώνουν ικανοποιημένοι από την προσέλευση του κόσμου και καλούν όσους δεν την έχουν ακόμη επισκεφθεί να το κάνουν μέχρι και την Κυριακή, οπότε και κλείνει το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα. Για πρώτη φορά γίνεται σε αυτό το χώρο το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα. Είναι μια έκθεση περιφερειακής εμβέλειας η οποία έχει τεράστια επιτυχία με πολύ κόσμο, με πολλούς επισκέπτες και με προβολή τοπικών προϊόντων. Αυτή η έκθεση είναι αφετηρία και του χρόνου θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη επιτυχία ακόμη. Ένας χώρος ο οποίος τόσα χρόνια ήταν κλειστός, άνοιξε για πρώτη φορά με το επιχειρηματικό πανόραμα. Και το σύνθημα είναι «Πάμε παραλία για το επιχειρηματικό πανόραμα». Αυτό το οποίο έγινε φέτος έδειξε πραγματικά τη φυσιογνωμία του νομού. Έδειξε την παραγωγική φυσιογνωμία, έδειξε τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια αυτό το πράγμα πρέπει να το φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Οι εκθέσεις πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Η επιτυχία η οποία σημείωσε ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν το πιστεύαμε και πιστεύουμε πλέον ότι από εδώ και πέρα αυτό θα καθιερωθεί. Θα είναι για την κεντρική Ελλάδα το πανόραμα, το σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Την ικανοποίησή του όμως εκφράζει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, κύριος Κώστας Τσέλιος. Ναι, το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα που γίνεται πάλι την αιγίδα του επιμελητηρίου, παρόλο που υπάρχει μια εποχή κρίσης, οι επαγγελματίες του Βόλου και ευρύτερα της Θεσσαλίας στηρίξαν αυτή την προσπάθεια του επιμελητηρίου σε ένα νέο χώρο που είναι πιο ωραίος, πιο άνετος, για να αποδείξουν ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, παρόλο την κρίση, θέλει να προβάλλει τα προϊόντα της και να καλέσει τον κόσμο να στηρίξει την τοπική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι αυτή η κρίση θα τελειώσει κάποτε και κάποια στιγμή θα αρχίσει να υπάρχει μια ανάκαμψη και μια ανάπτυξη του εμπορίου. Εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος στηρίζουμε την προσπάθεια του επιμελητηρίου, συμμετέχουμε στην έκθεση και κάνουμε μια καμπάνια για την τοπική αγορά και μοιράζουμε και μπλοκάκι και σακούλα που έχουμε ένα σύνθημα ότι ο Βολιώτης να στηρίξει πλέον την τοπική του αγορά, γιατί μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση, και να πει όχι στο παρεμπόριο, όχι στη φοροδιαφυγή. Το φετινό επιχειρηματικό πανόραμα, εμφανώς αναβαθμισμένο, δείχνει τις δυνατότητες των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και βελτιώνει την εξωστρέφειά τους. Πρέπει να πούμε ότι το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα γίνεται μέσα στο πλαίσιο της βαθιάς κρίσης και φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στήριξης και ανάκαμψης της τοπικής αγοράς, τόσο των τοπικών προϊόντων όσο και των ελληνικών προϊόντων που διακινούνται μέσα από το επιμελητήριο. Είναι το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα. Εμείς φέραμε την ιστορική διαδρομή του καπνού και του τσιγάρου. 10 επιχειρηματικά πανοράματα, 10 συμμετοχές έχουμε σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύουμε ότι μέσα από την προβολή, το ύψιστο και μέγιστο καθήκον όλων των επιχειρηματιών είναι η προβολή μέσα από τη διοργάνωση των εκθέσεων. Ευχαριστούμε το Επιμελητήριο Μαγνησίας όπου είμαστε και συνδιοργανωτές και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναπτύσσονται όλο ένα και περισσότερες δυνάμεις οι οποίες πραγματικά θα στηρίζουν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική αγορά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται η δυνατότητα της ανάκαμψης, της προοπτικής, της βιωσιμότητας όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη καμπή. Εμείς πιστεύουμε ότι με τέτοιες προσπάθειες προβολής ή ανταλλαγής προϊόντων που ετοιμάζει το επιμελητήριο και από άλλες τέτοιες προσπάθειες, πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει από το αδιέξοδο και από το τέρμα που έχει περίληφθει.